Σαν να είδαν φως στην άκρη του τούνελ. Μετά από 2 μήνες, αξιωματούχοι του Σαν Μαρίνο δηλώνουν στο Euronews πως δεν θα περιμένουν άλλο. 25 υγειονομικοί ήταν οι πρώτοι που έκαναν την πρώτη δόση του Sputnik. Το ρωσικό εμβόλιο, που χρησιμοποιείται σε πάνω από 30 χώρες, μπορεί να καλύψει μόνο το 1 τέταρτο των 36.000 κατοίκων του Σαν Μαρίνο. Το μεγάλο στοίχημα είναι να πείσουν τους σκεπτικιστές ότι είναι ασφαλές να το κάνουν παρά την έλλειψη έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ενώ δεν είναι διαθέσιμο στη γειτονική Ιταλία. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος ανησυχεί, όπως επίσης και ότι κάποιοι είναι δύσπιστοι. Συνειδητά πήραμε αυτή την απόφαση. Το κρατικό νοσοκομείο μας έδωσε το πράσινο φως, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις υγειονομικές παραμέτρους. Εμείς θα διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν σωστά, ώστε να γνωρίζουν τα πάντα. Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που εμβολιάστηκαν, αισθάνονται σαν να μπόρεσαν και πάλι να αναπνεύσουν ελεύθερα. Θέλω να πω σε όλους τους πολίτες ότι μετά από αναμονή τόσων μηνών, τελικά οι πρώτες δόσεις ήρθαν. Ο Υπουργός Υγείας είπε στο Euronews ότι κάθε φιαλίδιο του Sputnik κόστησε στο κράτος 10 ευρώ, ενώ αναμένονται περισσότερες δόσεις του ρωσικού εμβολίου τις επόμενες ημέρες στο Σαν Μαρίνο. Η πρώτη παρτίδα του εμβολίου της Pfizer αναμένεται σύντομα, όπως ορίζει η συμφωνία με την Ιταλική κυβέρνηση. Οι καθυστερήσεις των εμβολίων που έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δεν έχουν επηρεάσει τη μακροχρόνια σχέση τους με τη Ρώμη. Κατανοούμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις στην παράδοση προκλήθηκαν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι λάθος ούτε του Σαν Μαρίνο, ούτε της Ιταλίας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί ωστόσο θεωρούν την προσφορά της Ρωσίας σε δοκιμαζόμενες χώρες ως ένα τρόπο να επεκτείνουν την επιρροή τους στην Ευρώπη. Στην περίπτωση του Σαν Μαρίνο, ισχυρές διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία υφίστανται εδώ και καιρό. Όλοι γνωρίζουν ότι το Σαν Μαρίνο διατηρεί σταθερές διπλωματικές σχέσεις με όλα τα μεγάλα κράτη του πλανήτη. Αυτό οφείλεται στη φύση του κράτους μας. Είμαστε μια ουδέτερη χώρα που διατηρεί διπλωματικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό άλλωστε μας επέτρεψε να έχουμε προνομιακές σχέσεις με πολλές χώρες. Προκειμένου η εμβολιαστική εκστρατεία να είναι αποτελεσματική, τώρα θα πρέπει αυτό το μικρό κράτος να εξασφαλίσει ότι τα εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσουν στην ώρα τους. Από την επόμενη εβδομάδα, ο στόχος των αρχών του Σαν Μαρίνο είναι ο εμβολιασμός περίπου 400 ατόμων την ημέρα.